Μάσιμο Καρέρα βρίσκεται στην Ελλάδα από το βράδυ της Παρασκευής και είναι έτοιμος να κουβαλήσει στις πλάτες του τις τύχες της ΑΕΚ. Αποτελεί τον εκλεκτό του Ήλια Ήβιτς, ο οποίος στο πρόσωπό του βλέπει τον άνθρωπο που θα αναστηλώσει την Ένωση και θα την επαναφέρει στο δρόμο των επιτυχιών. Με μια πρώτη ματιά το βιογραφικό του δεν φαίνεται να εντυπωσιάζει. Προσωνύμιο του, Λαμπαντέρα, δηλαδή η σημαία. Τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, ο 55χρονος τα έκανε δίπλα στον πρώην συμπαίκτη του στη Γιουβέντους, Αντώνιο Κόντε. Μαζί του στη Βέκια Σινιόρα, με την οποία κατέκτησε ως υπηρεσιακός τεχνικός ένα Super Cup. Μαζί του και στην Εθνική Ιταλίας. Perché Antonio, perché come sono anch'io, abbiamo il calcio è la nostra passione. E quindi cerchiamo di trasmettere questo ai giocatori. Το καλοκαίρι του 2016 οι δρόμοι τους χωρίζουν και ο Καρέρα αποδέχεται την πρόταση της Σπαρτάκ Μόσχας, όντας πλέον μέλος του τεχνικού επιτελείου του Δημήτρη Αλένιτσεφ. Δίχως να το καταλάβει και έπειτα από έναν αποκλεισμό από την ΑΕΚ Λάρνακας, αναλαμβάνει ρόλο πρώτου προπονητή. Αρχικά ως υπηρεσιακός και εν συνεχεία μετά από επιθυμία των ποδοσφαιριστών ως μόνιμος. Εκεί πετυχαίνει το ακατόρθωτο. Οδηγεί τη Σπαρτάκ στον τίτλο του πρωταθλήματος μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Μόσχας. Οι φίλοι της Σπαρτάκ τον λατρεύουν. Για χάρη του σηκώνουν πανό, φτιάχνουν κασκόλ, φωνάζουν το όνομά του. Το πρόσωπό του τοποθετείται ακόμα και σε κουτάκι μπύρας. Οι γνωρίζοντες κάνουν λόγο για έναν προπονητή ιδιαίτερα παθιασμένο που βρίσκει τρόπο να μιλά στην καρδιά και στο μυαλό των παικτών του. Οδηγεί τη Σπαρτάκ στους ομίλους του Champions League, όπου και υπέστη βαριές ήττες, ενώ πανηγύρισε και θριαμβευτικές νίκες. Το φθινόπωρο του 2018 αποφασίζει να θέσει εκτός ομάδας τον τότε αρχηγό των Μοσχοβητών, Ντενίς Γλουσάκοφ, κάτι που τελικά οδήγησε στην απόλυσή του. Η σχέση αγάπης, ωστόσο, με τους φιλάθλους της Σπαρτάκ δεν έπαψε να υφίσταται. Στην αποχώρησή του, εκατοντάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον αποχαιρετήσουν και έκτοτε κάθε φορά που ο σύλλογος βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, το όνομα του Καρέρα γίνεται σύνθημα. Ανάλογες στιγμές θέλουν να ζήσουν μαζί του και οι φίλοι της ΑΕΚ, που στο πρόσωπό του βλέπουν τον άνθρωπο που θα βάλει ξανά τη σπίθα στο κυτρινό μαύρο στρατόπεδο και θα την επαναφέρει σε πορεία πρωταθλητισμού και διεκδίκησης τίτλων.